Όλη αυτή η συζήτηση, η οποία αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα στην αίθουσα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια καλύτερη αφορμή για να νομιμοποιήσετε την πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία την ακύρωσαν και την κατάργησαν με τους αγώνες τους οι ίδιοι φοιτητές. Την κατάργησαν στην πράξη οι ίδιοι φοιτητές με τους αγώνες τους, την πανεπιστημιακή αστυνομία που χρειαζόταν τα ΜΑΤ για να προστατεύσουν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ένα, το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερον, έχετε τεράστια ευθύνη και η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη για τη δράση κυκλωμάτων μέσα στα πανεπιστήμια και τις φοιτητικές εστίες. Ήταν γνωστό αυτό εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα καταγγελμένο από τους ίδιους τους φοιτητικούς συλλόγους. Δεν κάνατε απολύτως τίποτα, αφήραν τα κυκλώματα να δράνε και να λειτουργούν. Και βεβαίως η καταδρομική επιτροπή στην εστία του ζωγράφου δεν ήταν για να τρομοκρατήσει τους φοιτητές. Γιατί ξέρετε ποια δωμάτια είναι, μπορείτε να τα βρείτε τα δωμάτια τα οποία είχαν καταληφθεί από το παράνομα κυκλώματα και όχι να χτυπάτε γενικά και να σπάτε τις πόρτες σε δωμάτια που μέναν οι φοιτητές. Μόνο και μόνο γιατί τους τρομοκρατήσατε με πάνωπλους αστυνομικές δυνάμεις. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και είναι γεγονότα, κύριε Υπουργέ, και ό,τι αν κάνετε δεν μπορείτε να τα αλλάξετε. Και τρίτο στοιχείο το οποίο πρέπει εδώ πέρα να μπει στη συζήτηση είναι ότι ο αυταρχισμός των κυβερνήσεων και του αστικού κράτους είναι άμεσα συνδεδεμένος με την αντιλαϊκή πολιτική. Και εσείς χρησιμοποιείτε τις δυνάμεις καταστολής και την κρατική βία απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα και στην νεολαία και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και η θέση του ΚΚΕ είναι σαφέστατη. Ο ρόλος της αστυνομίας δεν είναι για να χτυπάει τους απεργούς, τους διαδηλωτές, όσους διαμαρτύρονται. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να προστατεύει τη ζωή και όχι να πυροβολεί εμψυχρό 16χρονα και 15χρονα παιδιά, οτιδήποτε κι αν είναι αυτά, να χτυπάει το οργανωμένο έγκλημα και όχι να χτυπάει στον δρόμο τους διαδηλωτές. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και το ΚΚΕ είναι επέστατο στο ότι πρέπει να καταργηθούν όλες αυτές οι ομάδες καταστολής, τα ΜΑΤ, η Δίας, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η δράση και όλες τις υπόλοιπες. Και να προσανατολιστεί η αστυνομία στον σκοπό τον οποίο έχει την προστασία της ανθρώπινης ζωής απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Χωρίς βεβαίως να έχουμε αυταπάτες, γιατί σε ένα αστικό κράτος όλα αυτά είναι πολύ σχετικοποιημένα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, κύριε Υπουργέ, και στο ΚΚΕ δεν πιάνει οτιδήποτε και αν πείτε, για τη συνέπεια λόγων και έργων, το οποίο έχει επιδείξει όλα αυτά τις δεκαετίες νόμιμης, αλλά και παράνομης δραστηριότητας του.